Καλησπέρα. Θα σας δώσω πολύ ωραία εικόνα. Θέλω να γυρίσει ο Νίκος ως γιώγας και να γεμίσει το πλάνο σας, το πλάνο εικόνα, να γεμίσει πράσινο. 1500 μέτρα υψόμετρο βέρμιο, θέση κάτω μπάρα. Είναι το σημείο που έχουμε σήμα και μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Πριν από λίγα λεπτά κάναμε ρεπορτάζ πιο κάτω στον δασικό συνεταιρισμό του Σελίου. Είναι ο μεγαλύτερος δασικός συνεταιρισμός, Κατερίνα, της χώρας. Μετρά περισσότερα από 2.200 μέλη. Διαχειριστική έκταση είναι 100.000 στρέμματα γης. Οι υλοτόμοι ήδη μένουν στο καταφύγιο, στο παλατάκι τους όπως το ονομάζουν. Ξεκίνησαν από τώρα, θα μείνουν εκεί μέχρι και αρχές Οκτώβρη. Και έχει κινήσει, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Πέρα και εμένα από το όμορφο δασόκτημα του η υλοτομία έχει ξεκινήσει, επειδή φέτος ήταν ήπιος ο χειμώνας, ξεκίνησε σχετικά νωρίς από τέλη Μαρτίου και πιστεύουμε ότι ως τέλη Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί. Μιλάμε για μια ποιότητα ξύλου διαφορετική από τις υπόλοιπες. Χρησιμοποιείται στην τεχνική ξυλία. Τι σημαίνει τεχνική ξυλία? Τεχνική ξυλία. Η ξυλία είναι σε δύο κατηγορίες, η τεχνητική ξυλία και τα καυσόξυλα, mm-hmm. τα υποδιέστερα δηλαδή ας πούμε. Η τεχνική ξυλία χρησιμοποιείται για κολόνες ΔΕΗ, για σκεκπόξυλα και ό,τι άλλο είναι χρήσιμη για την ξυλία, για τους εμπόρους. Και αυτό στην ουσία παίρνει μια υπεραξία το δέντρο, δεν πάει, δεν γίνεται στάχτυπο και εμείς κυνηγάμε πιο πολύ δηλαδή την χρήσιμη ξυλία, την τεχνική. Να σας πω εγώ τι θα ήθελα, Ελένη. Εδώ, για κολόνες της ΔΕΗ. Ξέρεις τι θα ήθελα. Ένα βράδυ απαντήσει... να καθίσουμε σε αυτό το παλατάκι, αφού τελειώσουν τη δουλειά τους και μαζεύονται το βράδυ εκεί, γιατί μένουν εκεί, σε μία γωνίτσα να καθόμασταν και να ακούγαμε τις ιστορίες που λένε τα βράδια πριν κοιμηθούν. Γιατί φαντάζομαι ότι έχουν... Και και έχουν τόσες ιστορίες, γιατί τους κάναμε ρεπορτάζ. Μιλάμε για τρεις γενιές. Οι περισσότεροι δηλαδή είναι τρίτης γενιάς. Έχουν πάρει, συνεχίζουν το επάγγελμα του μπαμπά ή του παππού τους, έτσι για δεν είναι? Τρεις χρονιές, όπως και πέρσι, λοτομούσαν και οι τρεις γενιές ταυτόχρονα. Mm-hmm. Ο παππούς, ο μπαμπάς και ο εγγονός. Ήταν ταυτόχρονα μαζί στην λοτομία. Τι άλλο λοιπόν, να μείνουμε λίγο στην ποιότητα των ξύλων, να πούμε ότι τροφοδοτείτε τις κολόνες, ουσιαστικά χρησιμοποιείτε το ξύλο κατά βάση για τις κολόνες της ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε για ποσότητες, μπορούμε να μιλήσουμε με νούμερα. Ποσότητες κάθε διαχειριστική, δηλαδή σε βάθος δεκαετίας, παίρνουμε τη διαχειριστική και ξέρουμε κάθε χρόνο μια συστάδα, άμα κοπεί φέτος, θα κοπεί πάλι μετά από 10 χρόνια, mm-hmm. για να προλάβει να αναγεννηθεί από μόνη της. Οι ποσότητες που κόβουμε στη δεκαετία είναι περίπου 75.000 κυβικά. Από αυτά, περίπου τα 40.000 κυβικά είναι τεχνική ξυλία και τα υπόλοιπα, τα 30-30 κάτι, είναι τα καυσόξυλα. Η τεχνική ξυλία σε μετρήσεις που έχει κάνει αντοχή η ΔΕΗ έχουν βγει τα πιο σκληρά, τα πιο καλά σε ποιότητα, η μαύρη πεύκη δικιά μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό κυνηγάμε και εμείς πιο πολύ τη χρήσιμη την ξυλία. Πάντως, γι' αυτό κυνηγάνε λοιπόν τη χρήσιμη την ξυλία. Τη χρήσιμη ξυλία. Όχι μόνο είναι μία οικογένεια και αυτό... Και αυτό που μας έλεγαν, Κατερίνα, είναι ότι το δάσος είναι το σπίτι σας. Το δάσος είναι η ζωή μας. Είναι το σπίτι μας. Ζούμε κι εμείς μέσα στο δάσος. Είναι... Σε αυτή την απίστευτη ομορφιά. Και το προσέχετε σαν τα μάτια σας. Εννοείται. Έχουμε πάρει για δώσω προστασία, έχουμε βάλει δικές μας πολλές δεξαμενές, το έχουμε γεμίσει όλο το δάσος με δεξαμενές. Έχουμε τους πυροφύλακες, έχουμε στα ψηλότερα σημεία από το δασόκτημα τα πυροφυλάκια που είναι πάντα εκεί κάποιες πυροφύλακες. Για να μπορούν να παρακολουθούν και να βλέπουν και δασόκτημα. Να προλάβουν σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Όταν υπάρχει απαγόρευση, Ελένη, με βαθμό επικινδυνότητας που βγάζει η πολιτική προστασία 3-4-5, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο δάσος. Έχουν πάρει όλα τα μέτρα τους, το προσέχουν σαν τα μάτια τους, γιατί είναι το σπίτι τους και αυτό που μου έλεγε προηγουμένως και με αυτό θα τελειώσουμε, είναι ότι έχουν δασική παιδεία. Αυτό είναι που λείπει από την, από την Ελλάδα. Από την Εμείς Ελλάδα. Πάλι καλά εδώ στο Σέλι, επειδή το χωριό είναι γεμάτο το καλοκαίρι, τα παιδιά μαθαίνουν με το δάσος. Υπάρχει δασική παιδεία. Αλλά το πρόβλημα πιστεύω ότι πανελλαδικά είναι με τους επισκέπτες. Πρέπει είναι να αποκτήσουμε δασική παιδεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.